Ένα 7χρονο κορίτσι, μια φωτογραφία του οποίου δημοσίευσαν οι New York Times την προηγούμενη εβδομάδα, αναγάγοντάς το σε σύμβολο του λοιμού στην Ιεμένη, πέθανε σε ηλικία 7 ετών. Η Άμαλ Χουσάιν, που έγινε σύμβολο της ανθρωπιστικής κρίσης στην εμπόλεμη Ιεμένη, αφού φωτογραφήθηκε από τον Τάιλερ Χίξ, πέθανε σε καταβλισμό προσφύγων στη χώρα, ανέφερε η εφημερίδα στους Times. «Η καρδιά μου έχει ραγίσει», δήλωσε η Μάρια Μάλι, η μητέρα του κοριτσιού. «Η Άμαλ πάντα χαμογελούσε, τώρα ανησυχώ και για τα άλλα μου παιδιά». Μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή The Takeaway νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τάιλερ Χίξ, που έχει βρεβευτεί με Πούλιτζερ, δήλωσε ότι η φωτογράφηση της Άμαλ ήταν δύσκολη, όμως επίσης και σημαντική. «Πραγματικά συνοψίζει το πόσο τραγικός και πόσο σοβαρός έχει γίνει ο υποσιτισμός και ο λοιμός στην Ιεμένη», εξήγησε ο φωτογράφος. «Η Ιεμένη, η φτωχότερη χώρα της Αραβικής Χερσονήσου, παράσεται εδώ και σχεδόν 4 χρόνια από τον πόλεμο, στον οποίο αντιπαρατίθεται η κυβέρνηση που στηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία και οι Σιήτες αντάρτες Χούτι με καταστροφικά αποτελέσματα για τους αμάχους». Την προηγούμενη εβδομάδα, ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, ο Μαρκ Λόουκοκ, προειδοποίησε το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι η Ιεμένη κινδυνεύει από έναν άμεσο και μεγάλο λοιμό, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει 14 εκατομμύρια ανθρώπους, δηλαδή περίπου τον μισό πληθυσμό της χώρας. Ο Λόουκοκ τόνισε ότι ο επικείμενος λοιμός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος από οποιονδήποτε έχουν αντιμετωπίσει ποτέ οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις.